Μάλλον απορία ή σχόλιο θα έλεγα, επειδή πάρα πολλοί τον τελευταίο καιρό, κύριε Λιάκο, συζητούν μέσα στην οικονομική κρίση για ουσιαστικά την ανάγκη να λείψουν οι διαχωριστικές γραμμές. Ότι ουσιαστικά η κρίση μας έχει αναγκάσει να ξεχάσουμε αυτούς τους διαχωρισμούς ιδεολογικούς μεταξύ δεξιάς, αριστεράς, προοδευτικών δυνάμεων κτλ. Έχει λόγο λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία και σε ποιους απευθύνεται αυτό το κάλεσμα? Μα αυτό που συνέβη στην κρίση ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, όχι μόνο δεν συνέκλειναν οι ιδεολογικές γραμμές στην ελληνική κοινωνία, αλλά αντίθετα διαχωρίστηκαν. Θα σας θυμίζω ότι στην αρχή της κρίσης εκείνο το οποίο κυριαρχούσε ήταν ένα κατηγορητήριο εναντίον των λαϊκών δυνάμεων, όλα μαζί τα φάγαμε, ένας λόγος τιμωρητικός. Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των χρόνων μέχρι το 2015, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονταν είχαν έντονο το χαρακτήρα ενός κοινωνικού δαρβινισμού, δηλαδή η επιβίωση του ισχυρότερου, του πλουσιότερου, αυτού που μπορεί, και η βύθιση κάτω από τη γραμμή της επιβίωσης των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Αυτό προκάλεσε μία αντίδραση της κοινωνίας και αυτή η κυβέρνηση η οποία προέκυψε, παρά το γεγονός, εν πάση περιπτώσει, ότι έφερε τα σημάδια της γέννησής της ή έκανε μια σειρά από λάθη και δοκιμασίες στην αρχή, ωστόσο σε βασικές γραμμές κατόρθωσε και τα πολύ φτωχότερα, τα πιο ευάλωτα θα λέγαμε κοινωνικά στρώματα να υποστηρίξει. Είχε μια πολιτική δικαιωμάτων και σε αυτή την πολιτική των δικαιωμάτων ήταν αποφασιστική, και τέλος στα εθνικά ζητήματα, τα οποία επί χρόνια δεν μπορούσαν να λυθούν, έδειξε μια τόλμη και έδειξε ότι δεν την ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και προχώρησε σταθερά. Επομένως, γύρω από αυτή την κυβέρνηση και σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται ένα κλίμα και από άλλες δυνάμεις, οι οποίες δεν ήταν εξ αρχής τοποθετημένες στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα πολλές φορές είχαν έρθει και σε αντίθεση στα παλαιότερα χρόνια. Να. Μια κοινή όσμωση, μια όσμωση ενός προοδευτικού χώρου. Εδώ θα έλεγα ότι ο προοδευτικός χώρος στην Ελλάδα πάντοτε αποτελούνταν από συγκοινωνούντα δοχεία και στα χρόνια πριν από τη δικτατορία, αλλά κυρίως στη μεταπολίτευση ανάμεσα στο Πασό και στην αριστερά υπήρχε ένα πηγενέλα, αν θέλετε, ανθρώπων, μια επικοινωνία ανάμεσα σε ιδέες και αξίες, και παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιθέσεις που ποτέ δεν έλειψαν, ωστόσο αυτός ο χώρος ήταν ενιαίος ο χώρος προοδευτικής παράταξης. Τώρα, προκόπη, τύπου η πολιτική να απομονωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως... Μια ερώτηση από το στούντιο, ναι. Φαινότανε, υπήρχαν διεργασίες, υπήρχαν συζητήσεις παλαιότερα. Τώρα υπάρχουν συζητήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως και των προοδευτικών δυνάμεων με το κίνημα αλλαγής, με τα στελέχη του κινήματος αλλαγής. Δεν μιλάω για τον κόσμο. Ο κόσμος έχει καθορίσει αυτόν τον δρόμο μετά το 2010. Με τα στελέχη του κινήματος αλλαγής υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις. Υπάρχει έδαφος συνεννόησης. Υπάρχουν πολλά στελέχη του κινήματος αλλαγής που γνωρίζετε ότι συζητούν, και μερικά άλλα τα οποία οδεύουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και συζητούν περισσότερο με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να βρουν εκεί μία θέση. Κατά συνέπεια, το κίνημα αλλαγής βρίσκεται σε μία διαδικασία μετάλλαξης. Από την μια μεριά, ένα μεγάλο μέρος των οπαδών του ακολουθεί την πορεία της συγκρότησης ενός προοδευτικού χώρου. Από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποια στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά κάποια στελέχη τα οποία πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι κάτι φυσικό αυτό, το οποίο συμβαίνει στα ενδιάμεσα κόμματα. Αυτό που λέτε ότι κάποια στελέχη, συνομιλείτε με κάποια στελέχη από το κίνημα αλλαγής, ενώ κάποια άλλα συνομιλούν με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ παρακολουθώ την πρόεδρο του κόμματος, την κυρία Φόφη Γεννηματά, να λέει και να επαναλαμβάνει ότι εδώ υπάρχουν ίσες αποστάσεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, η κυρία Γεννηματά θα έπρεπε πρώτα να αποδείξει με τα λόγια της ότι υπάρχουν οι ίσες αποστάσεις, αντί να επαναλαμβάνει ότι υπάρχουν ίσες αποστάσεις, αφού ταυτίζεται σε κάθε ανακοίνωση και σε κάθε θέμα με τη Νέα Δημοκρατία. Και παράδειγμα είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Ταυτίστηκαν στο έπακρο, δυστυχώς, σε αυτό το εθνικό ζήτημα, συμβάλλοντας όχι απλώς σε κάποιες θέσεις Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην ακροδεξιά στροφή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Λιάκο, όμως από την άλλη θα έλεγε κανείς τηλεθεατής αυτή την ώρα, ο οποίος σκέφτεται ότι θα ψηφίσει σε επόμενες εκλογές, γιατί ο καθηγητής Λιάκος μου λέει τώρα ότι είναι μοιρασμένο το κίνημα αλλαγής και όσοι έρχονται προς τα εμάς, ας πούμε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ όσοι πάνε προς τους άλλους είναι σε διαδικασία μετάλλαξης. Αυτό μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο, να το εξηγήσετε. Εξήγησα στην αρχή ότι από την έναρξη της κρίσης είχαν διαμορφωθεί δύο γραμμές. Η μία ήταν μία γραμμή αυτού που θα λέγαμε κοινωνικού δαρβινισμού, δηλαδή μιας κοινωνικής ανακατανομής σε βάρος των φτωχών και υπέρ των πλούσιων, και μία άλλη η οποία κατά κάποιο τρόπο ήθελε να υποστηρίξει τους φτωχούς, τα δικαιώματα και τα εθνικά ζητήματα. Κατά συνέπεια, ο καθηγητής Λιάκος, όπως και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ταγμένοι στον προοδευτικό χώρο τα προηγούμενα χρόνια, τάχθηκαν υπέρ αυτής της γραμμής και θεωρούν ότι αυτή η γραμμή πρέπει να διευρυνθεί και κατά κάποιο τρόπο να επανιδρυθεί αυτός ο προοδευτικός χώρος, ο οποίος είχε δώσει τη σφραγίδα της εξέλιξης τόσο στην ελληνική κοινωνία την εποχή της μεταπολίτευσης, όσο και στα πρώτα χρόνια της, μετά το 2015. Κύριε Λιάκο, όσοι βρίσκεστε σήμερα στην εκδήλωση της Γέφυρας, διεκδικείτε και μια θέση στα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών ή πιο μετά στις εθνικές εκλογές? Όσοι βρίσκεστε σήμερα στην εκδήλωση της Γέφυρας, διεκδικείτε και μια θέση στα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών ή των επόμενων βουλευτικών εκλογών? Όχι, δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται για κάτι σοβαρότερο. Και το σοβαρότερο είναι η όσμωση ιδεών, το άνοιγμα διαλόγου ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτό το χώρο και τα τελευταία χρόνια της κρίσης βρέθηκαν στο ένα ή στο άλλο κόμμα, και κυρίως πρόκειται για το εξής, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Βρισκόμαστε σε μια εποχή η οποία θέτει καινούργια ζητήματα. Και σε αυτά τα ζητήματα χρειάζονται καινούργιες απαντήσεις. Και οι καινούργιες απαντήσεις χρειάζονται νέες ταυτότητες, νέες ιδέες, νέες δεσμεύσεις. Μάλιστα. Περί αυτού πρόκειται. Όχι περί διεκδίκησης θέσεων ή θέσεις στα ψηφοδέλτια κτλ. Όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία, αν το θέλαμε αυτό, θα μπορούσαμε να το έχουμε. Αλλά δεν πρόκειται γι' αυτό. Πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρότερο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 12 η ώρα σε λίγο είναι. Να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε. Τώρα.